984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο βαθύ κόκκινο ο νομός Ηρακλείου. Σε ισχύ από τις 6 το πρωί, τα αυστηρά μέτρα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, με κλειστά σχολεία, λιανεμπόριο, απαγόρευση συγκεκριμένων αθλητικών δραστηριοτήτων, τέλεση λειτουργιών χωρίς πιστούς, με εξαίρεση κηδείες έως 9 άτομα. Αλλαγές από σήμερα στα SMS για το 13033 και τους κωδικούς 2, 3, 4 και 6. Για τον κωδικό μετάβαση σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και για τον κωδικό 3 που αφορά στη μετάβαση σε τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες, η μετακίνηση θα γίνεται εντός του οικίου δήμου ή έως 2 χιλιόμετρα από την κατοικία. Για τον κωδικό 6 η μετακίνηση θα γίνεται μόνο πεζή ή με ποδήλατο σε όλη τη χώρα και δεν μπορεί να μεταβεί κανείς σε άλλη περιοχή. Για τον κωδικό 4 που αφορά στην παροχή βοήθεια στα ελεγκτικά όργανα θα ζητούν περισσότερες πληροφορίες. Έξυπνο και ευέλικτο το μέτρο με τις αλλαγές στο 13033, αλλά από τη μεριά που μένω το κοντινότερο ATM της τράπεζας που θέλω είναι στην Αλικαρνασσό. Με πόση ευελιξία μπορώ να πάω, μία από τις πολλές ερωτήσεις που θέτουν πολίτες στους αρμόδιους υπουργούς μέσω του 984. Έκκληση Μητσοτάκη για σήμερα Τσικνοπέμπτη. Ειδικά σήμερα που είναι η μέρα παραδοσιακών συγκεντρώσεων, πρέπει να φανούμε διπλά προσεκτικοί. Ας τσικνήσουμε μόνο με την οικογένειά μας. Δεν ξέρω αλήθεια πώς αλλιώς να το εκφράσω. Είναι κρίμα τώρα που βλέπουμε την έξοδο να γίνει μεγάλη ζημιά. Να γκρεμίσουμε δηλαδή στο τέλος όσα με κόπο χτίσαμε από την αρχή. Όσο πιο συνεπείς φανούμε, είπε, τόσο πιο σύντομα θα ανοίξουν λιανεμπόριο και σχολεία. Αυτές οι εβδομάδες μοιάζουν με το τελευταίο εμπόδιο πριν φτάσουμε στο νήμα της ελπίδας. Η τελευταία πρόσκληση καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Γι' αυτό και μια τελευταία προσπάθεια θα μας φέρει όλους νωρίτερα στο ξέφωτο της ελευθερίας. Στα 2.702 τα κρούσματα χθες, από τα οποία τα 79 στην Κρήτη. Αυξητική και η τάση του ιεκού φορτίου. Στο βαθύ κόκκινο επίσης από νωρίς σήμερα το πρωί Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λευκάδα, Αρκαδία, Ευθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Χίος, Σάμος, Λευκάδα, Θεσπρωτεία, Βιωτία και Ετώλο, Ακαρνανία. Περνάμε στην εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, απευθύνοντας έκκληση για τήρηση των μέτρων προστασίας, καθώς βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο σημείο της πανδημίας. Αλλαγή στη λειτουργία των νοσοκομείων στην Αττική για την κάλυψη των αυξημένων περιστατικών με κορονοϊό. 1.528 οι ασθενείς COVID σε απλές κλίνες μέχρι χθες, ενώ εδώ και 19 μέρες έχουν αναπτυχθεί επιπλέον 449 απλές κλίνες COVID και 90 κλίνες μεθ COVID. Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση της βρετανικής μετάλλαξης του ιού στη χώρα μας, που διασπείρεται ταχαίως μολύνοντας το γενικό πληθυσμό ανεξάρτητα από την γεωγραφική περιοχή, φύλο ή ηλικιακή ομάδα. Η ευφυΐα των lockdown καταγραφεί στην πράξη της δημόσιας υγείας, σημείωσε μιλώντας στον 984 ο ερευνητής δημόσιας υγείας στα Πανεπιστήμια Πατρών και Δυτικής Αττικής Κωνσταντίνος Φαρσελινός. Ένα χρόνο μετά και οι νέες ανακοινώσεις για την πορεία της πανδημίας αποδεικνύουν ότι το μόνο μέτρο που υπάρχει είναι τα lockdown που μόνο καταστροφή στην κοινωνία επιφέρει και δεν ανακόπτει τη διασπορά της νόσου. Αντί για ουσιαστικά μέτρα δημόσιας υγείας στην κοινότητα, φτάνουμε πάλι σε τεχνητή οξύτατη πίεση στα νοσοκομεία που δημιουργείται από την έλλειψη στρατηγικής, με αποτέλεσμα και πάλι το lockdown να αποτελεί το μόνο μέτρο μονόδρομος, πρόσθεσε ενδεικτικά. Νομίζω ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο θα έβρισκαν εξυπνότερα μέτρα να πάρουν. Βρήκαμε. Όχι, είναι εξυπνά, θα έλεγα ότι είναι και προσβλητικά, ναι, για την νοημοσύνη του κοινού πληθυσμού. Δεν συζητάω τώρα για εξαιρέσεις και για άτομα τα οποία είναι υψηλής, ιδιαίτερα υψηλής νοητικής αντίληψης, για το μέσο όρο του γενικού πληθυσμού. Είναι προσβλητικά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό που κάνουμε είναι να διαχειριζόμαστε ένα μέτρο μόνο, το οποίο δεν είναι μέτρο δημόσιας υγείας, είναι μέτρο δημόσιας τάξης. Αυτό λέγεται lockdown. Ένα μέτρο το οποίο κοστίζει, έχει κοστίσει μέχρι στιγμής παραπάνω από το διπλάσιο της συνολικής υγειονομικής δαπάνης της χώρας για όλα τα νοσήματα, για όλο τον πληθυσμό, η οποία είναι περίπου 15 δις. Τα lockdown έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής, μόνο το lockdown, περίπου 30. Και
βλέπουμε, διότι και δεν τελείωσαν και το κόστος τους δεν σταματάει, ξέρετε, όταν έρονται τα μέτρα, διότι είναι αφελής να πιστεύει κάποιος ότι την επόμενη μέρα η επιχειρηματικότητα, η οικονομική κατάσταση θα είναι όπως ήταν και πριν, η κατάσταση υγείας του πληθυσμού θα είναι όπως ήταν και πριν. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα να λες έχω COVID όταν πας σε ένα νοσοκομείο παρά να πεις ότι έχω οτιδήποτε άλλο. Δεν αντιμετωπίζεσαι απλά. Κάνουμε διάφορες αλχημίες και τα νοσοκομεία λοιμωδών τα οποία είχαμε κάποτε παραμένουν κλειστά και κλειδωμένα και σε αχρηστία. Δεν διαχειριζόμαστε τίποτα. Βάζουμε σε βαθύ κόκκινο με super ultra lockdown περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόβλημα. Αξιοθρήνητο. Την άμεση λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων με έμφαση τις απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, επισημένοντας παράλληλα τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εμβολιαστική διαδικασία στο νησί, αλλά και για να αντιμετωπιστεί η ταλαιπωρία που παρατηρείται στην μεταφορά ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών σε μακρινές περιοχές. Όπως σημειώνει, κρίνεται αναγκαία η άμεση λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων στην Καντανό Δήμου Καντάνου Σελήνου, Δήμος Φακίων, στο Σπύλι, Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Ανόγια Δήμου Ρεθύμνου, Δήμου Βιάνου, Τυμπάκη, Αγία Βαρβάρα, Αρχάνες και Χάρακα, Αρκαλοχώρη, Τζερμιάδο, Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Δήμου Ιεράπετρας, όπως επίσης και Σιτίας. Οι μαζικοί εμβολιασμοί και η βελτίωση του καιρού δημιουργούν την αισιοδοξία ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού η χώρα μας θα αφήσει πίσω της αυτή την κρίση, ανέφερε σε διαδικτυακή συζήτηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας παράλληλα την αναγκαιότητα να μην υπάρξουν καθυστερήσεις όσον αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να προστατευθούν, όπως σημείωσε, οι θέσεις εργασίας. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά σχέδια θα εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε τα χρήματα το ταχύτερο δυνατόν να διοχετευτούν στις οικονομίες μας. Εάν τα πράγματα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, θα λάβουμε 4 δις το 2021. Είναι απολύτως καθοριστικό να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, επειδή αν υπάρξουν, τότε ο κίνδυνος, όπως γνωρίζετε, να χαθούν θέσεις εργασίας, καθώς απομακρυνόμαστε από τη πανδημία, θα αυξηθεί σημαντικά, είπε ενδεικτικά. Η Ελλάδα δεν ανέκοψε την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει πολλά χρήματα για τη στήριξη των εργαζόμενων. Το ζήτημα της εργασίας θα πρέπει να είναι η βασική πολιτική ατζέντα για την Ευρώπη την επόμενη πενταετία, σημείωσε. Οι επιχειρήσεις έχουν μπροστά τους μόνο λουκέτα. Η επιχειρηματικότητα δεν στηρίζεται με 500. Την παραπάνω εκτίμηση εκφράζει μέσω του 984 ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, καθώς, όπως σημειώνει η έκθεση Πισαρίδη από τη μία, ο αλγόριθμος της επιστρεπτέας από την άλλη, τα οριζόντια και όχι τα στοχευόμενα μέτρα για τους εργαζόμενους στο νέο κλείσιμο του λιανεμπορίου και η παράταση εκ νέου της μη λειτουργίας των λοιπόν επιχειρήσεων επιδεινώνει το αρνητικό κλίμα στην οικονομία, παρά την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού ότι είμαστε στην τελική ευθεία της μάχης με την νόσο. Καλωσορίσω τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ, τον κύριο Μπάμπη Λεκάκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Βιγεράκη. Ευελιξία και έξυπνα μέτρα αυτή τη φορά, τουλάχιστον όπως ανακοινώθηκαν ή βαφτίστηκαν εντός εισαγωγικών, για αυτά τα οποία βιώνουμε από σήμερα στις 6 το πρωί. Για το επιχειρήν, πόσο ευέλικτα και πόσο έξυπνα είναι αυτά τα νέα μέτρα, κυρία Λεκάκη, και αν συμμερίζεστε σαφέστατα και την άποψη του κυρίου Καβαθά. Σαφώς και η άποψή μας συντάσσεται με το πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ του κ. Καβαθά. Τα έξυπνα μέτρα δυστυχώς είναι μόνο για την πανδημία και όχι για την οικονομία. Η πραγματική οικονομία έχει δεχτεί εκ νέου ένα ισχυρό πλήγμα. Το τελευταίο διάστημα ούτως ή άλλως ήταν δύσκολα τα πράγματα, δεν υπήρχε κινητικότητα στα μαγαζιά παρότι ήταν ανοιχτά. Και σύν της άδειας έχουμε ένα νέο κλείσιμο που ίσως είναι και το καταστροφικότερο αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι δεν υπάρχουν και μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας και όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, με τα κουσάρικα δυστυχώς η οικονομία δεν στηρίζεται. Γιατί είδαμε στην επιστρεπτέα 6 ότι το 95% των επιχειρήσεων που έλαβαν την επιστρεπτέα πήραν 300 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί μια επιχείρηση, ένας επαγγελματίας, να συντηρήσει και να διατηρήσει την επιχείρησή του με 500 ευρώ,
με μηδενικούς τζίρους πλέον. Κύριε Λυκακή, σε προηγούμενη συνέντευξή σας, τον 984, ερωτηθείς σε παρόμοιο θέμα, απαντήσατε και είπατε το εξής. Εάν έρθει ένα νέο lockdown, δεν ξέρουμε πόσοι από εμάς θα καταφέρουν μετά το τέλος του, όσο σύντομο και αν είναι, να ανοίξουν. Είναι μια άποψη την οποία διετρανώνεται και σήμερα ενδεχόμενα. Σαφώς, κυρία Δουγεράκη, εμείς δεν περιμέναμε να είχαμε το lockdown. Περιμέναμε ότι η αγορά θα ανοίξει σιγά σιγά και κλιμακωτά και το επόμενο διάστημα και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει και η ζήτηση αναμενόμενη από την πλευρά των καταναλωτών προς τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς τώρα αυτό το νέο lockdown, σας είπα και πριν, είναι καταστροφικό και συνεχίζει να είναι καταστροφικό. Αρκετές επιχειρήσεις δυστυχώς το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσουν δηλαδή να ανοίξουν. Δηλαδή 16 του μήνα, 6 το πρωί, μισό λεπτό, 16 του μήνα, 6 το πρωί, εάν δεν δοθεί παράταση σε αυτό το lockdown, σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί συναδελφοί σας, γιατί μιλάμε σε πραγματικό χρόνο, που δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν και το ξέρετε αυτό? Βεβαίως, κυρία Αλυγεράκη, και το γνωρίζουμε. Είναι αυτό όμως που μετράει αυτή τη στιγμή, σίγουρα είναι η πανδημία. Αυτό που μετράει κατά δεύτερον είναι, και αυτό δεν φαίνεται και στα νούμερα και γι' αυτό και από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι δεν υπάρχουν λουκέτα, είναι ότι δίνοντας σε μια επιχείρηση 500 ευρώ επιτρεπτή αποκαταβολή, τη δεσμεύει να διατηρήσει την επιχείρησή της μέχρι τέλος του Αυγούστου και το προσωπικό. Με τι χρήματα θα μπορέσει άραγε αυτή η επιχείρηση να διατηρήσει το προσωπικό και την επιχείρηση ανοιχτή, επειδή δεν... Μιλάτε για τρίκ ουσιαστικά. Μιλάτε για τρίκ ουσιαστικά. Βεβαίως και είναι τρίκ. Βεβαίως και είναι τρίκ. Δυστυχώς πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Πάρα πολλοί επαγγελματίες δεν ανοίγουν τα μαγαζιά τους. Και το είδαμε και από το προηγούμενο lockdown, αλλά θα το δούμε και μετά που θα λήξει και αυτό το lockdown, ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες δυστυχώς δεν ανοίγουν τα μαγαζιά τους, γιατί δεν έχει νόημα να τα ανοίξουν όταν δεν υπάρχει αντικείμενο. Κύριε Λυκακή, λίγο πριν σας καλωσορίσω στο πλαίσιο του δελτίου, έλεγα αυτή την είδηση με τις αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη στην διαδικτυακή συζήτηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και είπε πρέπει να διασφαλιστεί, ενδεχόμενα να μην το ακούσατε, και πείτε μου πόσο βοηθητικό μπορεί να είναι προς την κατεύθυνση αυτή, αν ισχύουν αυτά. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά σχέδια θα εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε τα χρήματα το ταχύτερο δυνατόν να διοχετευτούν στις οικονομίες μας. Εάν τα πράγματα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, θα λάβουμε 4 δις το 2021. Είναι απολύτως καθοριστικό να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, επειδή αν αυτές υπάρξουν, τότε ο κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας. Καθώς απομακρυνόμαστε από την πανδημία, θα αυξηθεί σημαντικά. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος αν δεν πηγαίναμε σε αυτό το lockdown, έλεγε ότι, ξέρετε, μπορεί και να το βρούμε μπροστά μας και να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ότι ήθελε και επιθυμούσε να ανοίξουν μαζί παράλληλα η αγορά και τα σχολεία στο σύνολό τους από τις 16 του μήνα. Είναι πολύ μακρινά όλα αυτά ως σενάρια για εσάς? Σαφώς, κυρία Δουγεράκη, είναι πολύ μακρινά. Και αν όσο σίγουρα και σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός έχει δίκιο, όσο καθυστερεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει αποφάσεις, τόσο πιο δύσκολα γίνονται και τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και με τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν το επόμενο διάστημα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον εμείς σαν νησί εδώ σε τοπικό επίπεδο είμαστε κατεξοχήν τουριστικός προορισμός. Δεν έχουμε ούτε τη βαριά βιομηχανία προκειμένου να στηρίξει τις θέσεις εργασίας. Και από ό,τι δείχνουν όλα τα δεδομένα, δυστυχώς η τουριστική σεζόν φέτος δεν θα είναι σε καλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει φως στο τούνελ, και νομίζω ότι θα, ό,τι και να γίνει, τα 4 δισεκατομμύρια που λέει ο Πρωθυπουργός είναι πάρα πολύ λίγα χρήματα προκειμένου να στηριχθούν στην πλειοψηφία τους επιχειρήσεις που έχουν δεχτεί ένα πλήγμα τόσο μεγάλο, το οποίο δεν καταγράφεται και τα 10 χρόνια της μνημονιακής κρίσης. Παραμένει το ίδιο το ποσοστό των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο ή που θεωρείτε εσείς βέβαιο
ότι θα βάλουν λουκέτο πέραν των μετρήσεων, των ερευνών, ότι έχει γίνει από τα Ινστιτούτα και από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, ότι δηλαδή ένα 30% δεν θα καταφέρει τελικά να σταθεί στα πόδια του και θα φυτοζωεί μέχρι τέλος πάντων να φαίνεται ότι διατηρεί θέσεις εργασίας και επιχείρηση ανοιχτή μέσω της επιστρεπταίας. Βεβαίως, κυρία Διγεράκη, παραμένει και νομίζω ότι αυξάνεται κιόλας και μακάρι να διαψευστούμε, αλλά θα πρέπει να χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, για να μην παληθευτούν αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να γίνει ένα θαύμα. Και το θαύμα που χρειάζεται είναι να εξαφανιστεί η πανδημία και να γυρίσουν όλα στο προηγούμενο καθεστώς που ήταν. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, η πανδημία, όπως λένε και οι επιδημιολόγοι, ήρθε και θα μείνει. Άρα, εμείς πιστεύουμε ότι και το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια ανάλογη εικόνα. Ίσως στις 16 του Μάρτιο ο Πρωθυπουργός να θέλει να ανοίξει την οικονομία, αλλά θα νομίζουμε ότι αυτό θα ξαναγίνει και θα υπάρχει και συνέχεια. Θα ανοίγουμε και θα κλείνουμε, θα ανοίγουμε και θα κλείνουμε μέχρι, όπως λέμε, κάποιοι να κλείσουν οριστικά και να μην υπάρχει γυρισμός για τους, δυστυχώς για αυτούς τους επαγγελματίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γεράκη. Πρόεδρος της ΟΕΣΚΟ, κύριος Μανώλης Κουμαντάκης, στον οποίο θα δώσω αμέσως το λόγο. Καλό σας μεσημέρι. Επίσης από τον 984, κύριε Κουμαντάκη. Και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μία μέρα και πάλι δύσκολη για το λιανεμπόριο. Μια τελευταίο διάστημα έχει γίνει έξι για μας, ότι κάθε μέρα παρουσιάζεται και κάτι μεγάλο πρόβλημα. Καινούριο πρόβλημα τώρα πάλι αυτό. Σαφέστατα το περιμέναμε βέβαια, και γιατί διαπιστώναμε το τελευταίο διάστημα ότι υπήρχε. Μ' ακούτε? Βεβαιότατα. Υπήρχε μια έτσι έντονο περιφερειακού προβλήματος, το οποίο είχε αρχίσει στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Όταν ζητούσαμε να ανοίξει η αγορά και με ένα έντονο τρόπο, γιατί διαπιστώναμε ότι πραγματικά οι αγορές και το λιανικό εμπόριο δεν άντυχε άλλο, είχε ξεπεράσει τα όρια του, επειδή το κράτος με βάση τα δεδομένα δεν μπορούσε αυτό το τεράστιο κόστος όλο το 2020 δεν μπορούσε να αποσβέσει αυτό το τεράστιο, τη μεγάλη αυτή ζημιά. Θα σας πω ένα στοιχείο του 2020, ότι περίπου στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η ζημιά του λιανικού εμπορίου μέσα από τη διαδικασία αυτή. Έτσι, φαντάζεστε τι αυτό το πράγμα, πώς όταν το αποτυπώσουμε και το διαμορφώσουμε μέσα από την μόχλευση μιας αθέλετης οικονομίας, τοπικών οικονομιών, κοινωνιών κλπ. Τι ζημιά μεγάλη είναι. Δεν μπορούσε λοιπόν το κράτος να δώσει αυτήν τη δυνατότητα. Το αδικημένο κομμάτι του λιανικού εμπορίου ήταν το όλο του οικονομικού κυκλώματος και η μεταποίηση. Ήταν πραγματικά αυτοί που πραγματικά από το οικονομικό κύκλωμα είχαν τη μεγάλη, αν θέλετε, αδυναμία στο να βοηθηθούν. Ελάχιστα πράγματα βοηθήθηκαν εκεί. Το μεγαλύτερο μέρος των βοηθημάτων του κράτους πήγαινε, το έχουμε πει πολλές φορές, στην άμεσο τουρισμό και, αν θέλετε, σε ένα μεγάλο μέρος της εστίασης. Δικαίως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστια ζημιά. Και έτσι ζητούσαμε να ανοίξει αγορά, αλλά με κανόνες, υγειονομικούς κανόνες. Και λέγαμε να ανοίξουν τα μικρά μαγαζιά μέχρι 150 μέτρα, 200 και κάτω, γιατί εκεί δεν υπάρχει, αν θέλετε, συγχωρισμός μεγάλος. Ήταν πολύ εύκολο, όπως και στο προηγούμενο διάστημα, το 1-2 lockdown. Μπορούσαμε να κρατήσουμε χωρίς θέματα το θέμα του υγειονομικού θέματος. Δυστυχώς άνοιξε όλη η αγορά. Αποδείχθηκε ότι τα πράγματα δεν πήγαν ωστόσο έτσι, γιατί και εμείς δεν το χειριστήκαμε καλά. Από τα μεγάλα καταστήματα απ' έξω τι γινόταν, έτσι, και ειδικά τους νέους μας. Μα γι' αυτό είπα, δεν το χειριστήκαμε και εμείς καλά. Σωστά, βέβαια. Και φτάσαμε στο σημείο αυτό. Τώρα η μεγάλη ζημιά είναι τεράστια. Οι συνάδελφοί σας και τα μέλη της ΟΕΣΚ, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, από όλο το νησί, διότι μιλάμε
από το πιο μικρό χωριό μέχρι το πιο μεγάλο αστικό κέντρο. Τι είναι αυτό που σας λένε, κύριε Κουμαντάκη, ποιο είναι το μήνυμα που σας μεταφέρουν, μισό λεπτό μόνο, εκτός της απόγνωσης, με δεδομένο αυτό το οποίο ρώτησα, επαναλαμβάνω το ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Λεκάκη πριν από λίγο. Εάν υπάρχουν έρευνες και αν υπάρχουν οι φόβοι ότι με αυτό το άνοιξε κλείσε, κάποια στιγμή θα έρθει μόνο το κλείσε εκ των πραγμάτων για κάποιες επιχειρήσεις, αυτός ο κίνδυνος πόσο ορατός είναι για όλους εσάς, επαναλαμβάνω, από το πιο μικρό χωριό μέχρι το μεγάλο αστικό κέντρο? Κοιτάξτε, είχαμε πει και θα λέμε ότι ειδικά για το λιανικό εμπόριο, τους δύο τελευταίους μήνες, έτσι, του προηγούμενου έτους, που ήταν καθοριστικοί αυτοί οι μήνες για την λειτουργία, την οργάνωση, την οικονομική οργάνωση των επιχειρήσεων, οι αγορές ήταν κλειστές. Η ζημία αυτά ήταν τεράστια. Πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν κρατηθεί με κάποια μικροβοηθήματα, του στυλ που παίρνανε κάποια χρήματα, τα οποία είναι επιστρεπτές προκαταβολές, έτσι, είναι δάνεια, είναι συσσωρευμένα δάνεια, τα οποία θα γίνουν συν τα υπόλοιπα που συσσωρευθήκανε κλπ. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν κρατηθήκανε μέχρι τότε, αλλά τώρα που μπήκαμε σε μια διαδικασία πραγματικά να ανοίξει λίγο-λίγο, έστω αυτό το λειψό τρόπο, που να μπορέσουν μέσα από μια ρευστότητα να κρατήσουν μια κατάσταση κλπ. Δεν γίνεται να κρατηθούν τώρα αυτές οι επιχειρήσεις. Και αυτές που ήταν σχεδόν έτοιμες, στο τσακ που λέγαμε, στην γλώσσα της αγοράς, όταν τους επόμενους μήνες που θα αρχίσαν αυτά τα συσσωρευμένα προβλήματα οικονομικού χαρακτήρα, που δεν θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις αυτές να ανταπεξελθούν, έτσι, οι επιχειρήσεις αυτές θα κλείσανε. Ήταν ήδη από τώρα κλεισμένες και περιμένανε τις επόμενες, ξέρω εγώ, μήνες να είχαμε μια τέτοια, ξέρω εγώ, συνεχή, αν θέλετε, και σε ένα μεγάλο ποσοστό της επιχειρήσης, οι οποίες θα κλείνανε. Δεν είναι μόνο αυτές που δεν θα ανοίγανε τώρα όταν άνοιγε η αγορά. Yeah. Έτσι, θα κλείσανε και είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι τραγικά δύσκολα. Γιατί είναι και το θέμα. Ναι, παρακαλώ, πείτε το. Ναι, μία κουβέντα ακόμα. Σε οικονομικού χαρακτήρα. Έτσι, γιατί έχουμε μια διαδικότητα, έχουμε και το κομμάτι του οικονομικού. Είχαμε το επιδημιολογικό και το οικονομικό. Ότι η κυβέρνηση βγήκε και σου λέει το κάθος, δεν μπορώ να δώσω άλλο στην αγορά. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ήδη βγήκανε οι οικονομικοί υπουργοί και ανάπτυξης και είπανε ότι το ταμείο είναι μηδέν. Και είναι έτσι. Και το προηγούμενο χρονικό διάστημα που το κράτος έδινε με δανεισμό. Έπαιρνε δανεισμό και έδωσε αυτά τα βοηθήματα που έδωσε. Φαύλος κύκλος και αδιέξοδο λοιπόν. Να δούμε το αύριο, γιατί το κράτος δεν μπορεί να δώσει, να αποσβέσει αυτή την τεράστια ζημιά. Ωραία. Το κράτος δεν μπορεί να δώσει άλλα. Από τη δική σας την πλευρά, εσείς δεν μπορείτε να τα καταφέρετε και να ανταποκριθείτε και στα στοιχειώδη, όπως είναι έξοδα του ενοικίου, φως, ρεύμα, έτσι, με τηλέφωνο, φόρος, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχετε. Τα χρέη. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα αυτό είναι ένας μονόδρομος. Γι' αυτό πρέπει να δούμε σε μια άλλη κατεύθυνση, ενός στρατηγικού χαρακτήρα οικονομικών δεδομένων πλέον και, αν θέλετε, στοχευμένων, και που να μπορέσουν πλέον, αν πρέπει να κρατήσουν κάποιες επιχειρήσεις στην αγορά μέσα και να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μπούμε σε μια κατεύθυνση πλέον συζήτησης, και αυτές θα κάνουμε και σαν Ομοσπονδία συντόμως, θα σας δώσουμε αυτές τις, αν θέλετε, στρατηγικού χαρακτήρα προτάσεις μας και προς την κυβέρνηση, για αν πρέπει να κρατηθούν κάποιες επιχειρήσεις ή μπορέσουν να κρατηθούν κάποιες επιχειρήσεις, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία πλέον απομείωσης τη σχέση της αγοράς με τις τράπεζες, με τα κρατικά ταμεία και πολλά άλλα πράγματα, γιατί χωρίς τέτοιες, αν θέλετε, απομειώσεις και τέτοιες μορφής πλέον στρατηγικού χαρακτήρα τρόπους, οικονομικού τρόπους, δεν μπορεί να κρατηθεί η αγορά. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα. Πιστεύετε ή είστε από αυτούς που πιστεύουν, γιατί το άκουσα σήμερα αυτό από επιχειρηματία, από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Καβαθά, λέει, έχω την αίσθηση, έχω την εντύπωση ότι
Εδώ εργαλειοποιείται αυτή η κρίση για να τελειώνουν οι μικρομεσαίοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι ουσιαστικά επιθυμητοί και φαίνεται μέσα από την έκθεση Πισαρίδη. Είσαστε από τους επαγγελματίες χρόνια στην αγορά του Ηρακλείου που... Της Κρήτης, ναι. Κύριε Κουμαντάκη, που πιστεύουν ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, οι άνθρωποι που βιώνουμε, έτσι, αν θέλετε, αυτά τα δεδομένα και αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα τα βλέπουμε μέσα από μια άλλη οπτική, το λέγαμε την πρώτη στιγμή. Και ίσως μας λέγανε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι. Όχι, δεν είμαστε συμμοσιολόγοι. Είχαμε μια άλλη οπτική τα δεδομένα. Όταν αυτή η ιστορία τελειώσει, γιατί δεν θα τελειώσει γρήγορα, όταν αυτή θα τελειώσει και μπούμε στον καινούριο κόσμο, γιατί τώρα έχουμε μπει σε μια διαδικασία να δημιουργήσουμε ένα καινούριο κόσμο. Με ένα βίαιο τρόπο και αν θέλετε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ένα καινούριο κόσμο που θα είναι μόνο οι σχέσεις της κοινωνίας και οι σχέσεις της οικονομίας. Και ο τρόπος διάρθρωσης της οικονομίας. Από την παραγωγή μέχρι τη διανομή. Γίνεται ένας καινούριος κόσμος. Όταν λοιπόν τελειώσει αυτή η ιστορία, θα καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Και δεν ξέρουμε αν είναι τυχαίο ή δεν είναι τυχαίο. Αν είναι και τυχαίο, είναι τυχαίο είναι ότι χρησιμοποιήθηκε με πάρα πολύ έντονους τρόπους. Αν δεν είναι τυχαίο, είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί πραγματικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αυτή η οποία μέχρι τώρα στήριζαν, αν θέλετε, τις οικονομίες, τις τοπικές και γενικότερα την ελληνική οικονομία, έτσι, και ήταν το κύτταρο πάνω στο οποίο στηριζόταν, ήταν η βάση πάνω στην οποία στείναμε τα οικονομικά μεγέθη των οικονομιών. Έτσι. Τώρα δυστυχώς την κατεύθυνση αυτή πάμε σε μια διαδικασία να αλλάξουν τα δεδομένα της διανομής. Mm-hmm. Και φοβάμαι ότι θα υπάρχουν τελείως διαφορετικές η εικόνα και η πραγματικότητα των αγορών. Και εδώ στην Κρήτη θα σας πω γενικότερα ότι θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις στους επόμενους μήνες που πραγματικά θα είναι τραγικές. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι αυτή η Πισαρίδη που είπε η περιβόητη, η οποία Πισαρίδη είναι, αν θέλετε, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δουλέψανε κάποια συμβουλία, κάποια στιγμή. Πείτε μου μόνο τι θέλετε, ακριβώς πιστεύετε. Όταν λοιπόν ότι η Πισαρίδη αυτή βγήκε πριν ξεκινήσει ο κορονοϊός, πριν ξεκινήσει είχε βγει αυτή η υπόθεση της Πισαρίδης, έλεγαμε, καλά, προβλέψεις γινόταν, τι θα γίνει. Έτσι. Δυστυχώς δεν ήταν προβλέψεις, ίσως τα διαμορφώνανε κάποια πράγματα, γιατί η αγορά και η παραγωγή και η διανομή θα είναι τελείως διαφορετικά με αυτά που βγαίνουν μέσα, αποτυπώνεται μέσα στην Πισαρίδη. Και μένουμε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουμαντάκη. Στα 32 λεπτά είμαστε μετά τις 2. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό τι είπε σήμερα στον 984 ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Το σύνολο των επιχειρήσεων νιώθει μπροστά της, το βλέπει το φάσμα του λουκέτου σε ένα μεγάλο ποσοστό. Τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και στοιχεία που βγαίνουν ακόμα και για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και από τράπεζες, είτε από άλλους φορείς, δείχνουν ότι πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά στο φάσμα του λουκέτου για μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρών και πολύ μικρών. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώνει, αν θέλετε, και τις σκέψεις μου και τις τοποθετήσεις μου από τον περασμένο φθινόπωρο, ότι εργαλειοποιείται η κρίση για να τελειώσουμε με τις μικρές επιχειρήσεις που το σχέδιο Πισαρίδη δεν θέλει να τις βλέπει μπροστά του. Όταν από τα δισεκατομμύρια που δόθηκαν από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις, τα ψίχουλα πήραν οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Στον κλάδο της εστίασης μόνο το 0,5% του κλάδου πήρε δάνειο από την τράπεζα. Λοιπόν, γιατί είναι βαρύ αυτό που λέω? Γιατί είναι βαρύ επί 4 μήνες και πλέον μήνες η χώρα ταλαιπωρείται, η οικονομία καταστρέφεται, οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την πολιτική απόφαση να κάνουμε ένα σκληρό lockdown από την πρώτη στιγμή για να τελειώσουμε. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Είμαστε 4 μήνες κλειστές οι επιχειρήσεις με κρατική εντολή. Για εμπόριο και τουρισμό και εστίαση είναι κλειστή με καταστροφικές συνέπειες. Και κυριολεκτό τα λέω καταστροφικές συνέπειες. 4 στις 10 επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης έχουν μηδενικά ταμιακά αποθέματα. Πώς θα ανοίξω? Οι συνάδελφοί μου στα εποχιακά λειτουργούσε επιχειρήσεις στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας έχουν να δουλέψουν ουσιαστικά από τον Οκτώβριο του 19.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, τι θέλει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι χρειάζεται ο κλάδος εστίασης και του λιανικού εμπόρου να στηριχτεί γενναία. Δηλαδή, με τα 500 άρικα. Από σήμερα, 5η 4 του Μαρτίου και μέχρι τις 8 του μήνα, στις 4 το απόγευμα, θα είναι διαθέσιμο το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη για το επίδομα των 534 ευρώ και την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που αφορούν όλο το μήνα Μάρτιο ή μέρος αυτού. Στο ίδιο διάστημα δηλώνονται νομίμως και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που αφορούν στις ημερομηνίες 2, 3 και 4 Μαρτίου, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Μέχρι τις 10 Μαρτίου θα τεθεί σε εφαρμογή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης προσωρινής σύνταξης από όλους όσους έχουν εκκρεμίσει αιτήσεις προκειμένου το Μάιο να λάβουν την προκαταβολή και τα αναδρομικά τα οποία δικαιούνται. Τον τρόπο εφαρμογής των αυξημένων συντελεστών αναπλήρωσης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις πρώτου νόμου 4387 του 16 προβλέπει η Υπουργική Απόφαση, η οποία αναμένεται να υπογράψει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτης Τσακλόγλου. Η Υπουργική Απόφαση αντικαθιστά την παλαιότερη απόφαση του επανυπολογισμού των συντάξεων, η οποία ακυρώθηκε ως συνέπεια των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας του Οκτώβριου 2019. Την απόλυση εργαζομένων οδηγών τουριστικών λεωφορείων εν μέσω πανδημίας τηλεκτεύουν με ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Τουρισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατέθεσαν 40 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, εργοδότες προχωρούν σε ομαδικές απολύσεις με την προκλητική ανοχή της κυβέρνησης, όπως αναφέρει ο Σωκράτης Βαρδάκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας αποφάσισε την προκήρυξη τρίωρης τάσης εργασίας για σήμερα 9 με 12 το μεσημέρι απέναντι στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την επίβλεψη των δημοσίων έργων. 29.630 πολίτες και δεκάδες περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν απόσυρση του άρθρου 129 του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Μετά την απόρριψη δύο φορές της τροπολογίας που προέβλεπε το ακατάσχετο της ενίσχυσης των αιρετών περιφερειών και η οποία είχε προταθεί από τον βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη, η τροπολογία επανεκατατέθηκε από τους βουλευτές κυρίους Χαρίτση, Βαρδάκη, Μαμουλάκη και Σερακιώτη. Παρατασία ως τις 31 του Δεκέμβρη παίρνει με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών ο κανονισμός κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Ο κανονισμός λειτουργεί για την καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων σε γεωργούς και κτηνοτρόφους για ζημίες που υπέστησαν στην ζωική και φυτική τους παραγωγή. Αποθεομηνίες ή στα μέτρα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου. Το ποσό της αρχικώς προϋπολογισμένης δαπάνης για το 2021 ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Στον αέρα βρίσκονται οι επιδοτήσεις εξαιτίας της νέας παραίτησης του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της συνεχιζόμενης υπολειτουργίας του οργανισμού. Την άποψη αυτή εκφράζει στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο τομεάρχης αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αρακοβίτης. Ανάλογη θέση, καταθέτοντας σχετική ερώτηση, εκφράζει και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κικέρογλου, ο οποίος μιλώντας στον 984 αναφέρθηκε στις δυσλειτουργίες και τους κινδύνους που εγκυμονεί από αυτή την εικόνα κατάσταση. Υπάρχει εδώ και καιρό ένα πρόβλημα με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως είχαμε θέσει το ζήτημα της μη δημοσιοποίησης των στοιχείων που αφορούν τους κανόνες αναδιανομής και διανομής του Εθνικού Αποθέματος. Αυτό έχει πάρει το δρόμο του και στη νέα ΚΑΠ θα γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας όπως δεσμεύσει ο Υπουργός. Αλλά έχουμε θέμα απόλυτης παύσης λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός από τη διοικητική κρίση με την παραίτηση του προηγούμενου Προέδρου, παραιτήθηκε και ο νέος Πρόεδρος που ανέλαβε δύο μέρες μετά την ερώτησή μας για την αδιαφανή διαχείριση των πόρων και την μη λειτουργία του ΟΣΔΕ. Έχουμε λοιπόν διοικητική κρίση και έχουμε και θεσμική. Τι εννοώ θεσμική? Το ΟΣΔΕ είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται μια σειρά πολιτικές. Εάν δεν υπάρχουν δηλώσεις ΟΣΔΕ, δεν μπορούν να υλοποιηθούν τα προγράμματα αποζημίωσης του ΕΛΓΑ ή των ΜΖΕΑ. Εάν δεν υπάρχει ΟΣΔΕ, δεν μπορούν να υλοποιηθούν τα προγράμματα καταβολής των ενισχύσεων. Επιπλέον, 15 Μάρτη ξεκινούν κάθε χρόνο
οι διαδικασίες για την καταβολή των ενισχύσεων της χρονιάς, οι γνωστές επιδοτήσεις. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει 15 Μάρτη, 15 Απρίλη ή πότε θα ανοίξει. Υπάρχουν θέματα με συγκεκριμένα προγράμματα επιδοτήσεων, όπως είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι πληρωμές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Έχουμε τις ενστάσεις και τις διοικητικές πράξεις που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης προηγούμενης χρονιάς, δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουμε πληρωμές για τους νέους αγρότες, σχέδια βελτίωσης επενδύσεις. Έχουμε τις πληρωμές, την ολοκλήρωση των πληρωμών για τις επιπτώσεις από την πανδημία. Και δεν υπάρχει, όπως σας είπα, ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ξεκινήσουν δηλώσεις. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί για τη λειτουργία του ΟΣΔΕ προσλαμβάνεται τεχνικός σύμβουλος, ιδιωτική εταιρεία. Έληξε η σύμβαση λοιπόν της προηγούμενης, μέσα στο 2020, και δεν φρόντισαν να γίνει έγκαιρα η διαδικασία πρόσληψης του τεχνικού συμβούλου ή ανανέωσης της σύμβασης του παλιού, προκειμένου να λειτουργεί το σύστημα. Έχουμε λοιπόν και διοικητική και θεσμική κρίση στον ΟΠΟΚΙΠΕ. Στους δρόμους των Χανίων σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι, τόσο για τα θέματα του κόστους και τιμών αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων, όσο και για τους δασικούς χάρτες. Εισπρακτικό το θέμα των δασικών χαρτών και μέλητο το ιδιοκτησιακό σχολιάζει στον 984 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλογών Χανίων, Μανούσος Σταυριανουδάκης, καθώς επιλύεται μόνο με πολιτική ως φαίνεται απόφαση. Το πρώτο είναι οι δασικοί χάρτες που είναι το πιο επίκαιρο τώρα, αλλά είναι και τα άλλα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από τη χρόνια αντιαγροτική πολιτική, θα έλεγα εγώ, που εφαρμόζονται στη χώρα μας. Η κοινή αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται και δίχως να έχει τέλος τα προβλήματα που δημιουργεί σε πραγματικούς παραγωγούς και σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν και σε νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και κτηνοτροφία. Δυστυχώς η κυβέρνηση και σε δασικούς χάρτες είχαμε κάνει πριν 5 χρόνια που είχαν αρχίξει και συζητούσαν για τις δασικούς χάρτες στην περιφέρεια και μας καλούσαν και στο δασαρχείο για να μας ενημερώσουν. Είχαμε κάνει συσκέψη στην περιφέρεια στο Χανίον, ο κύριος Απόστολου Γραγιάκης ήταν ο αντιπεριφερειάρχης μας, είχε καλέσει σύσκεψη 2 φορές. Το είχαμε κάνει ως κτηνοτροφικός σύλλογος τότε την κίνηση και μαζευτήκαμε. Δεν μας ακούσαν αντιστοιχώς τα πραγματικά προβλήματα με τις δασικούς χάρτες, ότι αν δεν λυθεί το ιδιοκτησιακό δεν μπορεί να γίνει ούτε κτηματολόγιο, ούτε οι δασικοί χάρτες δεν έχουν καμία σχέση με το ιδιοκτησιακό. Όπως έχει ανακοινώσει το Δασαρχείο Χανίων. Το ιδιοκτησιακό όμως εκπεριάζεται από τους δασικούς χάρτες βάσει του νόμου. Το νόμο που έχουν ψηφιστεί τώρα και δεκαετίες, δηλαδή μετά το 80, για τη χρήση γης και όλα αυτά οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί, και αφισβητείται το καθεστώς που υπάρχει σε αρκετά χωράφια του νομού Χανίων. Οι δασικοί χάρτες αντικείμενο για άλλη μία φορά και της αυριανής τηλεδιάσκεψης της ΠΕΔ Κρήτης, λίγο πριν από την νέα τηλεδιάσκεψη, η οποία τηλεσυζήτηση θα βρεθεί σε εξέλιξη την ερχόμενη Τρίτη με τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Γιώργο Αμυρά. Επίσης θα γίνουν ανακοινώσεις για διάφορα τρέχοντα θέματα, θέμα που θα συζητηθεί είναι και η προγραμματική σύμβαση με το ΙΤΕ για την συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης. Να χαμηλώσει τους τόνους και να δείξει διάθεση αποκατάστασης των σχέσεων με τον Γάλλο πρόεδρο, τον οποίο μέχρι πριν από λίγες μέρες καθευρίζε, επιχειρεί ο Ταγί Περντογάν. Απαιτούνται πράξεις από την τουρκική πλευρά και θα είμαστε σε θέση να τοποθετηθούμε όταν αυτές οι ενέργειες πραγματοποιηθούν. Προς το παρόν είναι απλώς λόγια, δηλώνει ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνησή του ζήτησε και πήρε χθες βράδυ εκτάκτως από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ.
Η Σερβία είναι πρόθυμη να κάνει συμβιβασμούς για την επίλυση του ζητήματος του Κωσόβου, ανέφερε ο πρόεδρος της Σερβίας, ο κύριος Βουτσίτς, μετά την συνάντηση που είχε στο Βελιγράδι με τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίθεση με μαχαίρι εξαπέλυσε νεαρός άνδρας στην νότια Σουηδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Η Γαλλία επέκρινε το σχέδιο συμμαχίας της Δανίας και της Αυστρίας με το Ισραήλ όσον αφορά στα εμβόλια κατά της COVID-19, εκτιμώντας πως το ευρωπαϊκό πλαίσιο παραμένει το πλέον κατάλληλο για να εγγυηθεί την αλληλεγγύη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Σημαντικές αλλαγές για τον αθλητισμό μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά. Σε 19 περιφερειακές ενότητες σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσα σε αυτές και το Ηράκλειο, αναστέλλεται η λειτουργία και χρήση οργανωμένων εγκαταστάσεων. Συνεχίζονται κανονικά, καθώς επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων, αλλά χωρίς παρουσία θεατών, στα πρωταθλήματα Super League 1-2, Basket League, Volley League, αλλά και οι αγώνες όλων των σπορ διεθνών διοργανώσεων. Σε επίπεδο ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα σε Football League, Γάμα Εθνική και Αλφα Εθνική Γυναικών, σταματούν οι προπονήσεις, κάτι που σε επίπεδο Κρήτης επηρεάζει άμεσα τις ομάδες του Ηρακλείου που συμμετείχαν στην Γάμα Αθηνική, στη Γάμα Εθνική και στο Γυναικείο Πρωτάθλημα. Αυτά τα πρωταθλήματα, όπως συμβαίνει και σε Α1 μπάσκετ γυναικών, Α1 πόλο, Α1 handball, βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο. Ο ΠΑΟΚ έκανε εγκαρία στη Λαμία, ήρθε ισόπαλος 1-1, αλλά με το σκορ της Τούμπας προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλου. Πρόκριση για τα Γιάννενα που απέκλεισαν τον Παναθηναϊκό με 2-1. Σήμερα στη Ρεβάνς παίζουν Βόλος ΑΕΚ και Άρης Ολυμπιακός. Μεγάλο διπλό για τον Εργοτέλη χθες στην Οικία, κέρδισε με 3-2 τον Ιωνικό. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του Όφη για τον αγώνα με τη Λάρισα το ερχόμενο Σάββατο. Στο μπάσκετ και την Ευρωλίγκα, συντριβή χθες στη Βιτόρια για τον Ολυμπιακό, ιτήθηκε από την Μπασκόνια με το βαρύ 91-66. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο Μόναχο με την Μπάγερν. Ξεκινά σήμερα στο Τορούν της Πολωνίας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Αύριο στις 12 το μεσημέρι αγωνίζεται στα προκριματικά των 400 μέτρων η Ειρήνη Βασίλειου. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρου, θερμοκρασία έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.